Η περιπέτεια του Τζόνι Βίβερλι Τη θα Κρίστη «Μπορείτε να καταλάβετε τον πόνο μιας μητέρας», είπε η κυρία Βίβερλι. «Κοίταξε η τον πουαρο Ο βραχής όμως φίλος μου, πάντοτε συμπονετικός με τις συμφορές μιας μητέρας, έκανε μια καθησυχαστική χειρονομία. «Μα ναι, καταλαβαίνω απόλυτα να έχετε πίστη στο θείο Πουαρό». «Η αστυνομία», είπε η αστυνομια Άρχισε να λέει ο κύριο Γουίβερλι. Η σύζυγό του τον σταμάτησε, κουνώντα το χέρι. Δεν θέλω άλλε συναναστροφέ με την αστυνομία. Του εμπιστευτήκαμε και κοίτα τι έγινε. Όμω έχω ακούσει τόσα πολλά για τον κύριο Πουαρό, και όσα υπέροχα έχει κάνει, που πίστεψα ότι ίσω είναι σε θέση να μα βοηθήσει. Ο πόνο μια μητέρα. Με μια βιαστική χειρονομία, ο Πααρό την απέτρεψε από το να ξαναπεί τα ίδια. Τα συναισθήματα της κυρίας Βίβερλι ήταν προφανώς αληθινά, αλλά δεν φαίνονταν να συνάδουν με το παγερό, μάλλον σκληρό παρουσιαστικό της. Αργότερα, όταν άκουσα ότι ήταν κόρη ενός διάσημου βιομήχανου ατσαλιού από το Μπέρμιγχαμ, ο οποίος κατάφερε και έφτασε στην τρέχουσα επιφανή θέση ενώ ξεκίνησε από κλητήρας, συνειδητοποίησα ότι είχε κληρονομήσει πολλά χαρακτηριστικά από τον πατέρα της. Ο ήταν ένα εύσωμο, ροδαλό, πρόσχαρο άνθρωπο. Στεκόταν με τα πόδια του μακριά από το ένα από το άλλο και έμοιαζε σαν προύχοντα τη επαρχία. Να υποθέσω ότι γνωρίζετε τα πάντα για αυτή την υπόθεση, κύριε Πουαρό. Η ερώτηση ήταν σχεδόν περιττή. Εδώ και αρκετέ μέρε, οι εφημερίδε έγραφαν συνεχώ για τη συνταρακτική απαγωγή του μικρού Τζόνι Βίβερλι, του τρίχρονου γιου και κληρονόμου του κυρίου Μάρκου Βίβερλι γόνου μιας από τις παλαιότερες οικογένειες της Αγγλίας, γνωστού γεωκτήμονα του Σάρλι και ιδιοκτήτη του Βίβερλι Κόρτ. «Τα βασικά γεγονότα τα γνωρίζω φυσικά, αλλά διηγηθείτε μου ολόκληρη την ιστορία, Μεσχέ, σας παρακαλώ, και με λεπτομέρειες αν θέλετε». «Λοιπόν, υποθέτω πως όλα ξεκίνησαν πριν από δέκα μέρες, όταν έλαβα ένα ανώνυμο γράμμα. Φρικτά πράγματα, τέλος πάντων που αδυνατούσα να καταλάβω. Ο Αποστολέας είχε το θράσος να απαιτήσει να του δώσω 25.000 λίρες. 25.000 λίρες, κύριε Πουαρό. Αν δεν συμφωνούσα, απείλησε ότι θα απαγάγει τον Τζόνι. Φυσικά το πέταξα, δίχως άλλο, στον κάλαθο των αχρήστων. Θεώρησα πως ήταν κάποιο ανόητο αστείο. Πριν από πέντε ημέρες, έλαβα ακόμα ένα γράμμα. Αν δεν δώσεις τα λεφτά, θα απαγάγουμε το γιο σου στις 29 του μήνα. Αυτό συνέβη στις 27. Η Άντα ανησύχησε. Όμως εγώ δεν μπορούσα να πάρω το θέμα στο σοβαρά. Είμαστε στην Αγγλία που να πάρει. Κανείς δεν απαγάγει παιδιά και τα κρατά για να ζητήσει λίτρα. Σίγουρα δεν είναι η συνηθισμένη πρακτική, είπε ο Πουαρό. Συνεχίστε με σιέ. Λοιπόν, η Άντα δεν έλεγε να μ' αφήσει ήσυχο. Έτσι νιώθοντας λίγο σαν παρουσίασα το ζήτημα στη Scotland Yard. Δεν φάνηκε να το πήραν πολύ στα σοβαρά. Έτεινα να συμφωνήσουν με την άποψή μου ότι επρόκειτο για κάποιο ανόητο αστείο. Στις 28 έλαβα και τρίτο γράμμα. Δεν έχεις δώσει τα λεφτά. Θα πάρουμε το γιο σου στις 12 αύριο το μεσημέρι στις 29. Θα σου κοστίσει 50.000 λίρες για να τον πάρεις πίσω. Ξαναπήγα στη Scotland Yard. Αυτή τη φορά έδωσαν μεγαλύτερη προσοχή. Έκλειναν στην άποψη ότι τα γράμματα τα είχε γράψει κάποιος τρελό, και ότι η πιθανότατα κάποια απόπειρα θα γινόταν την καθορισμένη ώρα. Με διαβεβαίωσαν ότι έπαιρναν όλα τα απαραίτητα μέτρα. Ο επιθεωρητής Μακνίλ, με μια ικανή αστυνομική δύναμη, θα ερχόταν στο Βίβερλι την επόμενη για να χειριστεί την υπόθεση. Επέστρεψα σπίτι καθυσυχασμένος, ωστόσο ήδη αισθανόμασταν ότι βρισκόμασταν σε κατάσταση πολιορκίας έδωσα διαταγέ να μην επιτραπεί η είσοδο σε κανένα ξένο, καθώ και να μην φύγει κανεί από το σπίτι. Το βράδυ κύλησε χωρί δυσάρεστα περιστατικά, αλλά το επόμενο πρωί η γυναίκα μου παρουσίασε σοβαρή αδιαθεσία. Έχοντα ανησυχήσει με την κατάστασή τη, έστειλα να φέρουν τον Δόκτωρ Ντρέικερ. Τα συμπτώματά τη φάνηκε να τον κάνουν να σταστίζει. Παρότι δίσταζε να πει ότι είχε δηλητηριαστεί, κατάλαβα ότι αυτό σκεφτόταν με διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρχε κανένα κίνδυνο, αλλά ότι θα περνούσαν μια-δυο μέρε μέχρι να συνέλθει. Όταν επέστρεψα στο δωμάτιό μου, ευνηδιάστηχα και εξεπλάγη, γιατί βρήκα ένα σημείο μακαρφιτσωμένο στο μαξιλάρι μου. Είχε τον ίδιο γραφικό χαρακτήρα με τα άλλα και έγραφε μόνο δύο λέξει. Στις 12. Οφείλω να ομολογήσω, κύριε Πουαρό, ότι έγινε έξαλλο. Κάποιο με στο σπίτι ήταν στο κόλπο. Κάποια από τι υπηρέτριε. Τι μάζεψα όλε και άρχισα να τι βρίζω. Δεν καρφώνουν ποτέ η μία την άλλη. Ήταν η δεσπινή Κόλλιν, η συνοδό τη γυναίκα μου, που με πληροφόρησε ότι νωρίτερα το πρωί είχε δει την παραμάνα του Τζόνι να βγαίνει κρυφά στο ιδιωτικό δρομάκι. Τη ζήτησα το λόγο και εκείνη έσπασε. Είχε αφήσει το παιδί με την υπηαγωγό και βγήκε κρυφά για να συναντήσει έναν φίλο τη, έναν άντρα. Υπόπτα πράγματα. Αρνήθηκε ότι είχε καρφιτσώσει το σημείο μου στο μαξιλάρι μου. σω έλεγε και αλήθεια, δεν ξέρω. Θεώρησα ότι δεν μπορούσα να διακινδυνεύσω να είναι στο κόλπο η παραμάνα του παιδιού μου. Μία από τι υπηρέτριε ήταν μπλεγμένη. Γι' αυτό ήμουν σίγουρο. Τελικά έχασα την ψυχραιμία μου και τι απέλησα όλε, μαζί και την παραμάνα. Του έδωσα μία ώρα να φτιάξουν τα μπαούλα του και να εξαφανιστούν από το σπίτι μου. Το πρόσωπο του κυρίου Βίβερλι έγινε κατακόκκινο όταν θυμήθηκε τη δικαιολογημένη οργή του. «Δεν ήταν λίγο άδικο αυτό, μεσχύε», διερωτήθηκε ο Πουαρό. «Και άθελά σα μπορεί να δώσατε το πλεονέκτημα στον εχθρό». Ο κύριος Βίβερλι τον κοίταξε έντονα. «Δεν το βλέπω έτσι. Το να τις διώξω όλες ήταν δική μου ιδέα. Τηλεγράφησα στο Λονδίνο να μου στείλουν άλλε το ίδιο βράδυ. Στο μεταξύ, στο σπίτι θα έμεναν μόνο άτομα που εμπιστευόμουν η δεσπενή Κόλλιντ, γραμματέα της γυναίκα μου, και ο Τρέντουελ, ο Μπάτλερ, που είναι μαζί μου από τότε που ήμουν μικρό. Και αυτή η δεσπενή Κόλλιντ, πόσο καιρό είναι μαζί σα, Μόλι ένα χρόνο, απάντησε η κυρία Βίβερλι. Είναι ανεκτήμητη ω γραμματέα και συνοδό και επίση είναι πολύ αποτελεσματική οικονόμο. Η παραμάνα είναι μαζί μα έξι μήνε. Ήρθε με εξαιρετικέ συστάσει. Όπω και να έχει, δεν τη συμπάθησα ποτέ, παρότι ο Τζόνι είχε δεθεί πολύ μαζί τη. Ωστόσο, καταλαβαίνω ότι είχε ήδη φύγει όταν συνέβη η τραγωδία. σω με Σχεουίβερλι θα είχατε την καλοσύνη να συνεχίσετε. Ο κύριο Βίβερλι συνέχισε τη διήγησή του. Ο επιθεωρητής Μακνίλ ήρθε γύρω στι 10.30. Οι υπηρέτριε είχαν ήδη φύγει. Δήλωσε απόλυτα ευχαριστημένο με τα μέτρα που πήρε. Είχε αρκετού άντρε τοποθετημένου έξω στο πάρκο που φιλούσαν όλα τα σημεία πρόσβαση του σπιτιού και με διαβεβαίωσε ότι αν όλα αυτά δεν ήταν φάρσα, σίγουρα θα πιάναμε το μυστηριώδη επιστολογράφο. Είχα τον Τζόνι μαζί μου και οι δυο μα μαζί με τον επιθεωρητή πήγαμε στο δωμάτιο που αποκαλούμε δωμάτιο Συμβουλίου. Ο επιθεωρητή κλείδωσε την πόρτα. Στο δωμάτιο υπάρχει ένα μεγάλο εκρεμέ ρολόι και όταν οι δείκτε πλησίασαν 12 ομολογώ ότι με έπιασε νευρικότητα. Ακούστηκε ένα βόμβο και το ρολόι άρχισε να χτυπάει. Έσφιξα τον Τζόνι στην αγκαλιά μου. Ένιωθα λες και κάποιο θα εμφανιζόταν ουρανοκατέβατο και θα τον άρπαζε. Τότε ακούστηκε ο τελευταίο χτύπο και εκείνη ακριβώ τη στιγμή επικράτησε πανδεμόνιο έξω. Φωνέ και τρεχαλιτά. Ο επιθεωρητής σήκωσε το παράθυρο και ένας χωροφύλακα πλησίασε τρέχοντας. Το πιάσαμε, κύριε, είπε λαχανιασμένο. Παραμόνευε πίσω από του θάμνου. Είχε και όλα τα σύνεργά του πάνω του. Βγήκαμε βιαστικά στη βεράντα, όπου δύο χωροφύλακε κρατούσαν έναν άντρα με παρουσιαστικό κακοποιού και κουρελιασμένα ρούχα, που μάταια προσπαθούσε να ξεφύγει, συστρέφοντα το σώμα του. Ένα από του αστυνομικού έτεινε ένα ξετυλιγμένο δέμα που είχαν αποσπάσει από το συλληφθέντα. Περιείχε ένα κομμάτι βαμβάκι και ένα μπουκάλι χλωροφόρμιο. Το αίμα μου έβρασε όταν το είδα. Υπήρχε και ένα γράμμα που απευθυνόταν σε μένα. Το άνοιξα σκίζοντάς το. Έγραφε «Έπρεπε να είχες πληρώσει. Τώρα θα σου κοστίσει 50.000 για να πάρεις το γιο σου πίσω. Παρά τα μέτρα ασφαλείας, το να πήγαγαν στις 29 όπως σου είπα». Άρχισα να γελάω. Γέλιο ακούφηση. Αλλά τότε άκουσα το βουητό μιας μηχανής και μια κραυγή. Γύρισα το κεφάλι μου. Στην ιδιωτική οδό έτρεχε με ξέφρενη ταχύτητα ένα χαμηλό, μακρύ, γκρίζο αυτοκίνητο, κατευθυνόμενο προς την νότια πύλη. Την κραυγή είχε βγάλει ο οδηγό, όμω δεν ήταν αυτό που με τρομοκράτησε. Ήταν που είδα τι ανοιχτόξανθε μπουκλε του Τζόνι. Ο γιο μου ήταν στο αυτοκίνητο δίπλα του. Ο επιθεωρητή βλαστήμησε. Το παιδί ήταν εδώ πριν από ένα λεπτό, φώναξε. Μα κοίταξε με τη σειρά. Είμασταν όλοι εκεί. Εγώ, ο Τρέντουελ, η δεσποινή Κόλλιντ. Πότε το είδατε τελευταία φορά, κύριε Βέβερλι. Προσπάθησα να θυμηθώ. Όταν μα φώναξε ο χωροφύλακα, βγήκα από το δωμάτιο τρέχοντα, ξεχνώντα εντελώ τον Τζόνι. Και τότε ακούστηκε ένα ήχο που μα ξάφνιασε. Το ρολόι τη εκκλησία του χωριού. Με ένα επιφώνημα, ο επιθεωρητή έβγαλε το ρολόι του. Ήταν ακριβώ 12. Τρέξαμε όλοι μαζί στο δωμάτιο συμβουλίου. Το ρολόι έλεγε ότι ήταν δώδεκα και δέκα. Κάποιο πρέπει να το πήραξε σκόπιμα, γιατί δεν μου είχε τύχει ξανά να πηγαίνει γρηγορότερα ή να χάνει. Είναι μεγάλης ακριβίας. Ο κύριο Γουίδερλη σταμάτησε. Ο Πουαρό χαμογέλασε και ίσχυσε ένα χαλάκι που είχε στραβώσει άθελά του ο ανήσυχο πατέρα. Ένα ωραίο μικρό πρόβλημα, ακατανόητο και χαριτωμένο, μουρμούρισε ο Πουαρό. Με χαρά μου να το διερευνήσω εκ μέρου σα. Πράγματι ήταν σχεδιασμένο αμερβέι. Η κυρία Βίβερλι τον κοίταξε της ανασχετώντας. Μα το παιδί μου, φώναξε βοερά. Ο Πουαρό άλλαξε γρήγορα έκφραση και έγινε ξανά υπόδειγμα ειλικρινού συμπόνια. Είναι ασφαλή, μαντάμ, και αυλαβή. Να είστε σίγουροι ότι οι εγκληματίε θα τον φροντίσουν πολύ καλά. Δεν είναι για αυτού η γαλοπούλα. Όχι, η χίνα που κάνει τα χρυσά αυγά. Κύριε Πουαρό, είμαι βέβαιη ότι μένει μόνο ένα πράγμα να κάνουμε. Να δώσουμε τα χρήματα. Στην αρχή ήμουν εντελώ αντίθετη. Όμω τώρα, ο πόνος μιας μητέρα. Μα διακόψαμε τη διήγηση του Μεσιέ, αναφώνησε βιαστικά ο Πουαρό. Φαντάζομαι τα υπόλοιπα τα γνωρίζετε καλά από τι εφημερίδε, είπε ο κύριο Βέιβερλι. Φυσικά ο επιθεωρητή Μακνίλ άρχισε αμέσω τα τηλεφωνήματα. Δόθηκε περιγραφή του οχήματο και του οδηγού και στην αρχή φάνηκε ότι όλα εξελίσσονταν καλά. Ένα αυτοκίνητο που τέργεζε με την περιγραφή, με επιβάτε έναν άντρα και ένα μικρό αγόρι, είχε περάσει από διάφορα χωριά, κατευθυνόμενο όπω φαίνεται προ το Λονδίνο. Σε ένα μέρο όπου σταμάτησαν οι κάτοικοι, παρατήρησαν ότι το παιδί έκλαιγε και φαινόταν να φοβάται το συνταξιδιώτη του. Όταν ο επιθεωρητή Μακνίλ ανακοίνωσε ότι σταμάτησαν το αυτοκίνητο και είχαν στα χέρια του τον άντρα και το αγόρι, σχεδόν τρελάθηκα από την ανακούφιση. Ξέρετε τι επακολούθησε. Το αγόρι δεν ήταν ο Τζόνι και ο άντρα ήταν φανατικό αυτοκινητιστή που αγαπούσε πολύ τα παιδιά και είχε πάρει ένα μικρό αγόρι που έπαιζε στου δρόμου του Έντεσουελ, ενό χωριού περίπου 24 χιλιόμετρα από εδώ, και το πήγαινε βόλτα. Χάρη στην αυταρέσκεια και την αδεξιότητα τη αστυνομία, όλα τα ίχνη εξαφανίστηκαν. Αν δεν είχαν ακολουθήσει με τόσο ζήλο το λάθο αυτοκίνητο, μπορεί να είχαν βρει το γιο μου. Ηρεμήστε με, Ισχυέ. Οι άντρε τη αστυνομία είναι θεραλέοι και ευφυεί. Το λάθο που έκαναν ήταν απόλυτα φυσικό. Και γενικά ήταν ένα πολύ έξυπνο σχέδιο. Όσο για τον άντρα που έπιασαν στο οικόπεδο του σπιτιού, καταλαβαίνω ότι αρνήθηκε πεισματικά τα πάντα από την αρχή. Υποστηρίζει ότι το γράμμα και το δέμα του του έδωσαν να τα παραδώσει στο Βίβερλι Κορτ. Ο άντρα που του τα έδωσε του πρόσφερε ένα χαρτονόμισμα των 10 σελινίων και του υποσχέθηκε άλλα 10 αν τα παρέδιδε στι 12 και παραδέκα ακριβώ. Θα προσέγγιζε το σπίτι μέσω του οικοπαίδου και θα χτυπούσε την πλαϊνή πόρτα. Δεν πιστεύω λέξη από όλα αυτά, δήλωσε η κυρία Βίβερλι θυμωμένα. Είναι ένα μάτσο ψέματα. Αν βαρύτε, είναι μια απίθανη ιστορία είπε σκεπτικό ο Πουαρώ. Αλλά μέχρι στιγμή δεν έχουν καταφέρει να αποδείξουν ότι είναι ψέματα. Να υποθέσω επίση ότι προέβη και σε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία. Κοίταξε ερωτηματικά τον κύριο Βίβερλι. Εκείνο ξανακοκίνησε από θυμό. Ο Αχρίο είχε το θράσος να πει ότι ο Τρέντουελ ήταν ο άντρα που έδωσε το δέμα. Μόνο που ο τύπο ξύρισε το μουστάκι του. Ο Τρέντουελ που γεννήθηκε σε αυτό το σπίτι. Ο Πουαρό χαμογέλασε αμυδρά με την αγανάκτηση του επαρχιώτη ευγενού. Ωστόσο, κι εσεί υποψιάζεστε πω κάποιο τρόφιμο του σπιτιού υπήρξε συνεργό στην απαγωγή. Ναι, αλλά όχι ο Τρέντουελ. Και εσεί, μαντάμ, ρώτησε ο Πουαρό, γυρνώντα ξαφνικά προ το μέρο τη. Δεν μπορεί να ήταν ο Τρέντουελ που έδωσε σε αυτόν τον αναλύτη το γράμμα και το δέμα. Αν κάποιο του τα έδωσε δηλαδή, πράγμα που δεν το πιστεύω. Λέει ότι του τα έδωσαν στι 10 η ώρα. Στι 10 ο Τρέντουελ ήταν με το σύζυγό μου στο καπνιστήριο. Είδατε το πρόσωπο του άντρα στο αυτοκίνητο μεσχέ. Έμοιαζε καθόλου με τον Τρέντουελ. Ήταν πολύ μακριά για να δω το πρόσωπό του. Ξέρετε αν ο Τρέντουελ έχει αδερφό. Είχε αρκετού, αλλά έχουν πεθάνει όλοι. Ο τελευταίο σκοτώθηκε στον πόλεμο. Δεν γνωρίζω τι εκτάσει του Wiverly Court. Το αυτοκίνητο κατευθυνόταν για την νότια πύλη. Υπάρχει άλλη είσοδο. Ναι, η ανατολική πύλη. Φαίνεται από την πλευρά του σπιτιού. Μου φαίνεται περίεργο που δεν είδε κανεί το αυτοκίνητο να μπαίνει στο οικόπεδο. Υπάρχει δικαίωμα διόδου από το οικόπεδο και πρόσφαση σε ένα μικρό παρεκκλήσι. Παίρνουν πολλά αυτοκίνητα. Ο άντρα μάλλον σταμάτησε το αυτοκίνητο σε ένα βολικό μέρο και έτρεξε το σπίτι τη στιγμή που σήμανε συναγερμό και η προσοχή όλων ήταν στραμμένη αλλού. «Εκτός αν βρισκόταν ήδη μες στο σπίτι», είπε ο Πουαρώ, «Υπάρχει κάποιο άλλο μέρος που θα μπορούσε να είχε κρυφτεί» «Φυσικά δεν ψάξαμε διεξοδικά το σπίτι πριν από το συμβάν. Δεν φάνηκε αναγκαίο. Φαντάζομαι θα μπορούσε να είχε κρυφτεί αλλού. Αλλά ποιος θα τον έβαζε με στο σπίτι» «Θα φτάσουμε και σε αυτό. Να πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα. Ας είμαστε μεθοδικοί. Δεν υπάρχει κάποια ειδική κρυψώνα στο σπίτι» Το Weaverly Court είναι παλιό και πολλές φορές υπάρχουν κρύπτες. Θεέ μου, υπάρχει κρύπτη. Ανοίγει ένα από τα πλαίσια του διαδρόμου. Κοντά στο δωμάτιο συμβουλίου, έξω ακριβώς από την πόρτα. Βουαλά! Όμως κανείς δεν γνωρίζει την ύπαρξή της, εκτός από μένα και τη γυναίκα μου. Ο Τρέντουελ, βασικά, μπορεί να το έχει ακούσει. Η Δεσποινής Κόλινς, σε εκείνη δεν το έχω αναφέρει ποτέ που Πουαρό σκέφτηκε λίγο. Λοιπόν, Μεσχέ, το επόμενο βήμα είναι να έρθω στο Βίβερλι Court. Σήμερα το απόγευμα σα βολεύει. Αχ, το συντομότερο δυνατό. Σα εκλυπαρώ, κύριε Πουαρό, αναφώνησε η κυρία Βίβερλι. Διαβάστε το άλλη μια φορά. Του έβαλε στα χέρια το τελευταίο γράμμα του Απαγωγέα που είχε φτάσει στα χέρια των Βίβερλι το πρωί και την είχε στείλει αμέσω στον Πουαρό έδινε έξυπνε και ξεκάθαρε οδηγίε για την παράδοση των λύτρων και τελείωνε με μια απειλή ότι το αγόρι θα πλήρωνε με τη ζωή του οποιοδήποτε τέχνασμα. Ήταν ξεκάθαρο ότι η αγάπη του χρήματος συγκρουόταν με τη μητρική αγάπη της κυρίας Βίβερλι και ότι η τελευταία είχε αρχίσει επιτέλου να επικρατεί. Ο Πουαρό κράτησε την κυρία Βίβερλι ένα λεπτό αφού το τη είχε φύγει. Μαντάμ, την αλήθεια παρακαλώ, Έχετε την ίδια εμπιστοσύνη με το σύζυγό σας, τον σύζυγό σα τον Τρέντουελ, τον Μπάτλερ. Δεν έχω τίποτα εναντίον του, κύριε Πουαρό. Δεν βλέπω πώ μπορεί να εμπλέκεται σε αυτό. Αλλά βασικά δεν τον συμπάθησα και ποτέ. Και κάτι ακόμα, μαντάμ. Μπορείτε να μου δώσετε τη διεύθυνση τη παραμάνα του γιού σα. Netherall Road 149 Hammersmith. Δεν φαντάζεστε. Δεν φαντάζομαι πότε. Χρησιμοποιώ μόνο τα μικρά φαιά και μερικές φορές έχω κάποια μικρή ιδέα. Ο Πουαρό με πλησίασε καθώς η πόρτα έκλεισε. Η μαντάμ δεν συμπάθησε ποτέ τον Μπάτλερ. Είναι ενδιαφέρον, ε, Χέιστινγκς. Αρνήθηκα να απαντήσω. Ο Πουαρό με είχε ξεγελάσει τόσες φορές που πλέον είμαι πιο προσεκτικός. Πάντοτε υπάρχει κάποια παγίδα. Αφού φτιαχτήκαμε προσεκτικά, βγήκαμε έξω και ξεκινήσαμε για την Netheral Road ήμασταν αρκετά τυχεροί να πετύχουμε τη δεσποινίδα Τζέσι Withers σπίτι. Ήταν γύρω στα 35, με ευχάριστο πρόσωπο, ικανή και υπαρμένη. Αδυνατούσα να πιστέψω ότι μπορεί να ήταν μπλεγμένη στην υπόθεση. Ήταν πικραμένη που την είχαν διώξει έτσι, αλλά παραδέχτηκε ότι έκανε λάθο. Ήταν αραβωνιασμένη με ένα ζωγράφο και διακοσμητή που έτυχε να περνάει από τη γειτονιά και βγήκε έξω να τον δει. Κάτι που φαινόταν εντελώ φυσικό δεν καταλάβαινα καθόλου τον Πουαρό. Όλες οι ερωτήσεις του μου φάνηκαν παντελώς άσκητες. Αφορούσαν κυρίως την καθημερινή ρουτίνα της όταν εργαζόταν στο Βίβερλι Κόρτ. Ειλικρινά βαρέθηκα και χάρηκα όταν επιτέλους ο Πουαρό σηκώθηκε να φύγει. «Η απαγωγή είναι εύκολη δουλειά, μοναμή», παρατήρησε, καθώς φώναξε ένα ταξί στη Hammersmith Road και είπε στον οδηγό να μας πάει στο Waterloo. Το αγόρι μπορούσαν να το απαγάγουν εξαιρετικά εύκολα οποιαδήποτε μέρα τα τελευταία τρία χρόνια. «Δεν βλέπω πως μας βοηθάει αυτό», παρατήρησα ψυχρά. «Ο κοντρέα μας βοηθάει πολύ, πάρα πολύ». «Αν είναι να φοράς καρφίτσα γραβάτα σε Hastings», hey φρόνισε τουλάχιστον αντιφορά στη μέση. «Αυτή είναι τουλάχιστον 1,5 χιλιοστό πιο δεξιά». Το Wiverly Court ήταν μια όμορφη παλιά έπαυλη, που είχε ανακαινιστεί πρόσφατα με καλεστισία και φροντίδα. Ο κύριος Βουέβρελι μας έδειξε το δωμάτιο του συμβουλίου, τη βεράντα και όλα τα σημεία του σπιτιού που συνδέονταν με την υπόθεση. Τελικά, κατόπιν εκκλήσεως του Πουαρό, πάτησε ένα μηχανισμό ελάσματος στον τοίχο. Ένα πλαίσιο άνοιξε και ένα χαμηλό πέρασμα μα οδήγησε στην κρύπτη. «Βλέπετε», είπε ο Βίβριλη, «είναι άδεια». Το μικροσκοπικό δωμάτιο ήταν εντελώ άδειο. Δεν υπήρχαν καν πατημασιέ στο πάτωμα. Πλησίασα τον πουαρό που είχε σκύψει προσεκτικά πάνω από ένα σημάδι στη γωνία. Τι γνώμη έχεις για αυτό, φίλε μου, Υπήρχαν τέσσερα αποτυπώματα, κοντινά μεταξύ τους. Είναι σκύλου, είπα. Ενό πολύ μικρού σκύλου Hastings. Ενό Πομεράνιαν. Μικρότερο και από Πομεράνιαν. Γκριφών είπα βέβαια. Μικρότερο και από γκριφόν. Ένα είδο άγνωστο στον κοινολογικό όμιλο. Τον κοίταξα. Το πρόσωπό του έλαμπε από ενθουσιασμό και ικανοποίηση. Είχα δίκιο, ψιθύρισε. Το ήξερα. Πάμε, Hastings. Hey, Καθώ βγήκαμε στο διάδρομο και το πλαίσιο του τείχου έκλεισε πίσω μα, μία νεαρή γυναίκα βγήκε από μία πόρτα, λίγο πιο κάτω από το πέρασμα. Ο κύριο Βίβερλι μα τη σύστησε. Η δεσποινής Κόλλινς. Η δεσπινή Κόλλινς ήταν γύρω στα 30, δραστήρια και ευφυή. Είχε ξανθά, αρκετά μουντά μαλλιά και φορούσε γυαλιά χωρί βραχίωνε. Κατόπιν ετοίματο του πουαρό, μπήκαμε σε ένα μικρό καθεστικό και τη έκανε πολλέ ερωτήσει για τι υπηρέτριε και ιδιαίτερα για τον Τρέντουελ. Παραδέχτηκε ότι δεν συμπαθούσε τον Μπάτλερ. Είναι ψιλομύτης, εξήγησε. Ύστερα άρχισαν να μιλούν για το φαγητό που έφαγε η κυρία Βίβερλι το βράδυ της 28η. Η η δεσπινη Collins είπε ότι είχε φάει από τα ίδια φαγητά επάνω στο καθιστικό της και δεν είχε νιώσει κανένα δυσάρεστο σύμπτωμα. Καθώ έφευγε, σκούντιξα τον πουαρό. Ο σκύλο! ψιθύρισε. Α, ναι, ο σκύλο! χαμογέλασε πλατιά. Μήπω τυχαίνει να κρατάτε κάποιο σκύλο εδώ στο σπίτι δεσποινής? Υπάρχουν δύο retriever έξω στα σκυλόσπιτα. Νο, εννοώ σκυλάκι για να παίζει με το παιδί. Τέτοιου είδου όχι. Ο Πουαρό την άφησε να φύγει. Ύστερα χτυπώντα το κουδούνι μου είπε. Λέει ψέματα η δεσπινή Κόλλιν. σω στη θέση τη να έκανα το ίδιο. Σειρά του Μπάτλερ. Ο Τρέντουελ ήταν αξιοσέβαστος άνθρωπο. Διηγήθηκε την ιστορία του με απόλυτη αυτοπεποίθηση και ουσιαστικά ήταν ίδια με εκείνη του κυρίου Βίβερλι. Παραδέχτηκε ότι γνώριζε για τη μυστική κρύπτη. Όταν τελικά έφυγε, διατηρώντα το πομπόδε ύφο του μέχρι τέλο, κοίταξα τον Μπουαρό, ο οποίο είχε ένα απορριμμένο βλέμμα. Ποια είναι η γνώμη σου για όλα αυτά, Hastings? Hey, Εσένα, απάντησα με ερώτηση. Πόσο προσεκτικό έχει γίνει. Ποτέ, ποτέ δεν θα λειτουργήσουν τα μικρά φαιά κύτταρα αν δεν τους δώσει ερεθίσματα. Α, αλλά δεν θα σε χλεβάσω. Ας κάνουμε μαζί τους συλλογισμούς μας. Ποια σημεία μας φαίνονται ιδιαίτερα προβληματικά. Υπάρχει κάτι που μου κάνει εντύπωση, είπα. Γιατί ο άντρα που απήγαγε το παιδί βγήκε από την νότια πύλη, αντί για την ανατολική από που δεν θα τον έβλεπε κανείς. Πολύ καλή ερώτηση, Hastings. Hey Εξαιρετική θα έλεγα. Και σε αυτή θα την παραθέσω μία άλλη, γιατί να προειδοποιήσει τους Βίβερλι, Γιατί να μην απαγάγει απλά το παιδί και να ζητήσει λίτρα. Γιατί ήλπιζαν να πάρουν τα χρήματα χωρίς να χρειαστεί να προχωρήσουν με την απαγωγή. Σίγουρα ήταν εξαιρετικά απίθανο να τους δώσουν τα χρήματα με μία μόνο απειλή. Επίσης, ήθελαν να στρέψουν την προσοχή όλων στις 12 η ώρα, ώστε όταν έπιαναν τον αλήτη, ο άλλος άντρας να μπορούσε να βγει από την κρυψώνα του και να φύγει με το παιδί χωρί να τον προσέξει κανείς. Αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι έκαναν δύσκολο κάτι που είναι εξαιρετικά απλό. Αν δεν είχαν δώσει συγκεκριμένη μέρα ή ώρα, δεν θα υπήρχε κάτι ευκολότερο από το να περιμένουν την ευκαιρία τους. Να αρπάξουν το παιδί και να το βάλουν σε ένα αυτοκίνητο μια μέρα που θα ήταν έξω με την παραμάνα του. Ναι, παραδέχτηκα κάπως αβέβαια. Μάλιστα φαίνεται να έπαιξαν σκόπιμα αυτή την κομμωδία, Τώρα ας εξετάσουμε το ερώτημα από διαφορετική σκοπιά. Όλα δείχνουν ότι υπήρχε συνεργός εντός του σπιτιού. Στοιχείο 1. Η μυστηριώδης δηλητηρίαση της κυρίας Βίβερλη. Στοιχείο 2. Το σημείωμα που βρέθηκε καρφιτσωμένο στο μαξιλάρι. Στοιχείο 3. Η αλλαγή του ρολογιού για να πηγαίνει 10 λεπτά μπροστά. Όλα έγιναν από κάποιον εντός του σπιτιού και ένα επιπλέον στοιχείο που μπορεί να μην πρόσεξε. Δεν υπήρχε καθόλου σκόνη στην κρύπτη. Είχαν σκουπίσει. Έχουμε λοιπόν τέσσερα άτομα με στο σπίτι. Μπορούμε να εξαιρέσουμε την παραμάνα αφού δεν μπορεί να σκούπισε την κρύπτη, αν και θα μπορούσε να είχε κάνει τα υπόλοιπα τρία. Τέσσερα άτομα. Ο κύριος και η κυρία Βίβερλι, ο Τρέντουελ ο Μπάθλερ και η δεσποινής Κόλινς. Ας πάρουμε πρώτα τη δεσποινίδα Κόλινς. Δεν έχουμε κανένα στοιχείο εναντίον της, εκτός από το ότι ξέρουμε ελάχιστα για εκείνη, ότι πρόκειται προφανώς για έξυπνη κοπέλα και ότι βρίσκεται εδώ μόλις ένα χρόνο. Είπε ότι έλεγε ψέματα για το σκύλο», του υπενθύμησα. «Α, ναι, ο σκύλος», ο Αρόχα μου γέλασε παράξενα. «Τώρα ας πάρουμε τον Τρέντουελ. Υπάρχουν αρκετά ύποπτα στοιχεία εναντίον του», Πρώτον ο Αλίτης υποστηρίζει ότι εκείνος του έδωσε το δέμα στο χωριό. Όμως ο Τρέντουελ έχει άλοθη γι' αυτό. Ακόμα και έτσι, θα μπορούσε να δηλητηριάσει την κυρία Γουίβερλι να καρφιτσώσει το σημείο μας στο μαξιλάρι, να βάλει μπροστά το ρολόι και να σκουπίσει την κρύπτη. Από την άλλη, γεννήθηκε και ανατράφηκε στην υπηρεσία των Γουίβερλι Φαίνεται εντελώς απίθανο να συνομώτησε στην απαγωγή του γιού τους. Είναι εκτός εικόνα. Τότε λοιπόν πρέπει να προχωρήσουμε λογικά όσο παράλογο κι αν φαίνεται. Ας αναλογιστούμε εν συντομία την κυρία Βίβερλι. Είναι πλούσια. Τα χρήματα είναι δικά της. Τα δικά της χρήματα αναστήλωσαν αυτό το ερυπωμένο υποστατικό. Δεν θα είχε κανένα λόγο να παγάγει το γιο της και να δώσει τα χρήματα στον εαυτό της. Ο σύζυγός της όμως βρίσκεται σε εντελώς διαφορετική θέση έχει πλούσια γυναίκα. Δεν είναι το ίδιο με το να ήταν εκείνο πλούσιο. Μάλιστα, έχω μια μικρή ιδέα. Ότι τη κυρία δεν τη αρέσει να αποχωρίζεται τα χρήματά τη, παρά μόνο αν υπάρχει πολύ καλό λόγο. Όμω ο κύριο Βίβερλι, το βλέπει αμέσω, είναι bon vivant. Αδύνατον, ξεστόμησα. Καθόλου. Ποιο έδιωξε τι υπηρέτριε, ο monsieur Βίβερλι θα μπορούσε να γράψει τα γράμματα, να δηλητηριάσει τη γυναίκα του, να μετακινήσει τους δείκτες του ρολογιού και να βρει ένα εξαιρετικό άλοθη για τον πιστό υπηρέτη του, τον Τρέντουέλ. Ο Τρέντουέλ δεν συμπάθησε ποτέ τη Μαντάμ Γουιβερλή. Είναι αφοσιωμένο στον κύριό του και πρόθυμο να υπακούσει τυφλά στι διαταγέ του. Τρία άτομα εμπλέκονται. Ο Βίβερλι, ο Τρέντουελ και κάποιο φίλο του Τρέντουελ. Αυτό το λάθο έκανε η αστυνομία. Δεν έψαξε να βρει περισσότερα στοιχεία για τον άντρα που οδηγούσε το γκρίζο αυτοκίνητο με λάθο παιδί. Αυτό ήταν ο τρίτο συνεργό. Παίρνει το παιδί από ένα κοντινό χωριό, ένα αγόρι με ξανθέ μπούκλε. Μπαίνει με το αυτοκίνητο και το αγόρι δίπλα του από την ανατολική πύλη και βγαίνει την κατάλληλη στιγμή από την νότια πύλη, κουνώντα το χέρι του και φωνάζοντα. Δεν μπορούν να δουν το πρόσωπό του ή τον αριθμό κυκλοφορία του αυτοκινήτου και προφανώς δεν μπορούν να δουν ούτε το πρόσωπο του αγοριού. Ύστερα συνεχίζει προς το Λονδίνο για να παραπλανήσει την αστυνομία. Στο μεταξύ ο Τρέντουελ έχει κανονίσει να παραδώσει το δέμα και το γράμμα ένας αγριοπός άντρα. Ο κύριος του μπορεί να του δώσει άλοθη στην απίθανη περίπτωση που ο άντρα τον αναγνωρίσει παρά το ψεύτικο μουστάκι που φορούσε. Όσο για τον κύριο Βίβερλι, με το που ξεσπάει έξω και ο επιθεωρητής φεύγει τρέχοντας από το δωμάτιο. Κρύβει γρήγορα το παιδί στην κρύπτη και ύστερα τον ακολουθεί. Αργότερα, όταν ο επιθεωρητής φύγει και η δεσποινή Κόλινς δεν βρίσκεται στα πόδια του. Θα είναι εύκολο να μεταφέρει το γιο του σε κάποιο ασφαλές μέρος με το δικό του αυτοκίνητο. «Και ο σκύλο, ρώτησα. «Και το ψέμα της δεσποινίδας Κόλινς» «Αυτό ήταν το μικρό μου αστείο» Τη ρώτησα αν έχουν σκυλάκια στο σπίτι για να παίζει με το παιδί και είπε όχι. Αλλά αναμφίβολα έχουν στο παιδικό δωμάτιο. Βλέπεις ο κύριος Βίβερλι έβαλε μερικά παιχνίδια στην κρύπτη για να κρατήσει ήσυχο τον Τζόνι. Κύριε Πουαρό, μπήκε στο δωμάτιο ο κύριος Βίβερλι. Ανακαλύψατε τίποτα. Έχετε κάποια ιδέα που μπορεί να πήγαν το γιο μου. Ο Πουαρό του έδωσε ένα κομμάτι χαρτί. «Εδώ είναι η διεύθυνση. Μα το χαρτί είναι λευκό. Επειδή περιμένω να τη γράψετε εσείς για μένα». «Τί Το πρόσωπο του κυρίου Βίβερλι έγινε μπλαβό. «Ξέρω τα πάντα, μεσχέ. Σας δίνω 24 ώρες να επιστρέψετε το αγόρι. Με την εφευρετικότητά σας θα μπορέσετε να δικαιολογήσετε την επανεμφάνισή του. Διαφορετικά η κυρία Βίβερλι θα πληροφορηθεί πώς ακριβώς συνέβησαν τα γεγονότα». Ο κύριο Βίβερλι βυθίστηκε σε μία καρέκλα και έκρυψε το πρόσωπό του στα χέρια του. Είναι με την παλιά παραμάνα του, 16 χιλιόμετρα από εδώ. Είναι χαρούμενο και τον φροντίζουν. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Αν δεν πίστευα ότι κατά βάθο είστε καλό πατέρα, δεν θα ήμουν πρόθυμο να σα δώσω άλλη ευκαιρία. Το σκάνδαλο. Ακριβώ. Το όνομά σα είναι παλιό και τιμημένο. Μην το αμαυρώνετε. Μπονιούμε και Βίβερλοι. Α, παρεμπιπτόντω μια συμβουλή. Πάντοτε να σκουπίζετε τι γωνίε. Αστυνομικέ ιστορίε, ιστορίε φαντασία και μυστηρίου. Αφήγηση Αναγκίκα για το Murder by Craft.